Τελείωσε πριν από λίγο η σύσκεψη στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας. Κοντά μας έχουμε τον Δήμαρχο τον Παναγιώτη Κυρίνη, από τον οποίο θα ζητήσουμε καταρχάς να μας πούν ποιοι ήταν παρόντες στη σύσκεψη. Σας καλωσορίζω καταρχάς στο Δημαρχείο και στο γραφείο μου. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Το γεγονός βέβαια δεν είναι πολύ ευχάριστο που μας δίνει την αφορμή να κουβεντιάσουμε. Όμως θα σας πω ότι με αφορμή το γεγονός του Σαββατόβραδου, της εμπλοκής ή αν θέλετε και της συμπλοκής Ελλήνων πολιτών με ανθρώπους που μένουν στο hot spot με τους μετανάστες, έχει σαν αποτέλεσμα του να δημιουργηθεί σήμερα αυτή η ανάγκη της σύσκεψης, του να κουβεντιάσουμε, να αναλύσουμε το θέμα και να εξετάσουμε όλες τις παραμέτρους που σκοπό θα έχει την αποφυγή παρόμοιων επεισοδίων. Στη σύσκεψη ήταν εκπρόσωποι της αστυνομίας, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν εμπλεκόμενοι από την ελληνική πλευρά και που καταγγέλουν ότι υπέστησαν αυτήν τη βιοπραγία από μέρους των μεταναστών, και εγώ. Αυτές οι τρεις πλευρές κουβεντιάσαμε, αναλύσαμε, συζητήσαμε, με ενημερώσαν για όλες τις λεπτομέρειες που, για τα όσα συνέβησαν στο συμβάν. Υπήρξε τελικά από την κουβέντα, προέκυψε και ένα αίτημα της απομάκρυσης του hot spot από την Αλεξάνδρεια, κάτι το οποίο αν μπορεί να γίνει με βρίσκει σύμφωνο, αλλά αυτό βέβαια το αποφασίζουν άλλοι πάνω από μας. Εμείς όμως έχουμε την υποχρέωση, προκειμένου να προστατεύσουμε τους Έλληνες πολίτες και τους δημότες του Δήμου Αλεξάνδρειας, να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και αυτό θα κάνουμε. Τους ενημέρωσα και εγώ ότι είμαι σε επαφή με τους δύο υπουργούς, τον Υπουργό της Προστασίας του Πολίτη, τον συντοπίτη μας, τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη, και τον Υπουργό Μετασυναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Κουμουτσάκο. Παρόν βέβαια στην όλη διαδικασία είναι και ο δικός μας ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Βεσιρόπουλος, με την παρέμβαση του οποίου γίνονται όλες οι συναντήσεις, οι συνευρέσεις, οι συνομιλίες. Θεωρώ πως η συζήτηση του θέματος που γίνεται τούτη τη στιγμή που μιλάμε θα φέρει κάποια αποτελέσματα. Θέλω να πιστεύω ότι θα βρούμε λύση στο όλο ζήτημα. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα έχω νεότερα, θα σας τα ανακοινώσω και εσάς. Η εμπλοκή του δεύτερου γυμνασίου λίγο Αλεξάνδρειας, πού κολλάει, ποιο είναι το αίτημά τους, το καταλάβω. Εγώ δεν είχα κανένα αίτημα από κανένα γυμνάσιο. Υπήρξε βέβαια, όπως είδατε και εσείς, μια παρουσία μαθητών πριν από λίγο τις πρωινές ώρες στο Δημαρχείο. Δεν μου κατατέθηκε κάποιο αίτημα των παιδιών. Δεν διευκρινίστηκε η παρουσία τους εδώ. Σε μένα δεν ήρθε κάτι. Σίγουρα όμως και αυτά τα παιδιά ανησυχούν για όλα αυτά τα γεγονότα και με το δικό τους τρόπο επιζητούν την κάλυψη, την προστασία ή με τον δικό τους τρόπο υποβάλλουν τα αιτήματα τα οποία έχουν και έχουν συζητηθεί μεταξύ τους και περιμένουν από όλους μας κάποιες ενέργειες, οι οποίες θα γίνουν και θα γίνουν στην ώρα τους με τον καλύτερο τρόπο. Κυρίως βέβαια χρειάζεται ψυχραιμία, γιατί η διαχείριση αυτών των καταστάσεων που αφορούν ένα εθνικό πλέον θέμα για την Ελλάδα, δεν μπορούν να γίνονται στο γόνατο. Θέλει προσοχή, θέλει ψυχραιμία, θέλει ενημερωμένους ανθρώπους και σωστές αποφάσεις, οι οποίες βέβαια δεν θα πάρθουν από εμάς, θα πάρθουν ψηλότερα από εμάς. Οπότε θα έχουμε κάτι ανακοινώσιμο. Μιλήσατε με τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος δεν είναι. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω αυτό, εάν δεν το έχω. Εάν θα το έχω σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο. Αν όχι, θα είναι αργότερα. Κύριε Δήμαρχε, έχει γίνει κατανοητό από την πλευρά τη δική σας προς τους συνομιλούντες σας ότι οι κάτοικοι της Αλεξάνδρειας δεν έχουν πρόβλημα με την παρουσία αυτών των ανθρώπων, αλλά έχουν πρόβλημα με την παραβατικότητά τους. Γιατί είναι άλλο να μην θέλουμε τους ξένους και να υπάρχει κίνδυνος να κατηγορηθούν οι Αλεξανδρινοί ως ρατσιστές, και άλλο να φανεί προς την υπόλοιπη χώρα και ταυτόχρονα και προς τους Ευρωπαίους, γιατί οι Ευρωπαίοι είναι αυτοί που θα πάρουν τις αποφάσεις, ότι οι κάτοικοι της Αλεξάνδρειας, αλλά και γενικότερα της χώρας μας, δεν έχουν πρόβλημα τους ξένους με την παραβατικότητα όσων ξένων υπάρχουν και βρίσκονται εδώ στη χώρα μας. Μάλιστα. Θα σας πω ότι δεν κινδυνεύουν οι Αλεξανδρινοί να χαρακτηριστούν ως ρατσιστές, γιατί το απέδειξαν αυτό όλα τα χρόνια στα οποία συνυπάρχουν, αν θέλετε συμβιούν με τους μετανάστες. Τουναντίον μάλιστα με την παρότριση της Δημοτικής Αρχής
συμπεριφέρθηκαν ανθρώπινα, δεν δημιούργησαν κανένα θέμα στους μετανάστες. Οφείλουμε όμως να πούμε ότι και οι μετανάστες δεν δημιούργησαν κανένα θέμα μέχρι σήμερα στους Έλληνες πολίτες. Άρα δεν υπάρχει κανένα ζήτημα του να κινδυνεύσουν οι Αλεξανδρινοί να χαρακτηριστούν ως... Ωστόσο, το αίτημα να φύγουν από εδώ είναι λίγο δεν συνάδει με ό,τι έγινε την προηγούμενη περίοδο, τα προηγούμενα χρόνια. Κοιτάξτε, με αφορμή το επεισόδιο, εγώ δεν θα πω ότι θεωρώ δικαιολογημένο το αίτημα, αλλά ο φόβος, η πίεση, η αίσθηση της ανασφάλειας δημιούργησε και αυτό. Αυτό είναι η υποχρέωσή μου να το μεταφέρω στους ανωτέρους, αυτούς που αποφασίζουν για αυτά τα ζητήματα, και αυτοί θα πάρουν τις αποφάσεις. Εκείνο που πρέπει να γίνει κατανοητό και από όλους σχεδόν, από όλους μάλλον τους Έλληνες πολίτες, τους δημότες της Αλεξάνδρειας, είναι ότι δεν είναι η Δημοτική Αρχή αυτή η οποία αποφασίζει για αυτά τα ζητήματα. Αποφασίζουν τα Υπουργεία, αποφασίζουν οι διεθνείς οργανισμοί. Είναι πλέον αρκετά ψηλότερα η διαχείριση του θέματος. Άρα συμπαράσταση, συμπόρευση και μεταφορά αιτημάτων μπορούν να περιμένουν από το Δήμο και διεκδικήσεις βεβαίως στο βαθμό που αυτές συνάδουν στη λογική και στην δυνατότητα του να πραγματοποιηθούν. Υπήρχαν όμως και δήμαρχοι, να πω κατά τελευταίο, υπήρχαν όμως και δήμαρχοι που δεν δέχτηκαν να γίνουν hotspot, προέβαλαν αντιστάσεις τότε στη δημιουργία. Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεστε, θα σας πω ότι ευθύς εξ αρχής αρνητικός στην λειτουργία του hotspot ήμουν και εγώ. Που όμως μη παραχωρώντας εγώ δημοτική έκταση ή περιουσία ή σημείο, βρέθηκε το 722, στο οποίο χωρίς να ρωτήσει κανείς κανέναν, εγκατέστησαν εν μία νυχτή πρόσφυγες. Από εκεί και μετά, σε ένα γεγονός τετελεσμένο, ήμασταν υποχρεωμένοι να συνεργαστούμε με την ελληνική πολιτεία και να δούμε το θέμα κάτω από διαφορετική βάση. Θα υπάρξει κάποιος περιορισμός αν συνεχίσουν τα επεισόδια στους πρόσφυγες? Δεν είναι θέμα δικό μου αυτό. Είναι θέμα της αστυνομίας, είναι θέμα των ανθρώπων οι οποίοι διαχειρίζονται το μεταναστευτικό. Το ότι εμείς επιθυμούμε του να υπάρξει με κάθε τρόπο και με κάθε λογικό μέσον ο φραγμός και ο περιορισμός ή η εξάλληψη της παραβατικότητας αυτών των ανθρώπων, εάν υπάρχει και όποτε υπάρχει, είναι δεδομένο ότι συμφωνούμε με αυτό. Επαφή τις δύο πλευρές, τις δύο εμπλεκόμενες επί του προκειμένου πλευρές, και ό,τι χρειαστεί να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση της συνεννόησης θα γίνει και με τη δική μου παρουσία, για να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να περιορίσουμε όλα αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα. Κύριε Δευτερίου, τελείωσε πριν από λίγο η συνάντηση με τον Δήμαρχο και τους αστυνομικούς φορείς που είχατε στο γραφείο του Δημάρχου. Θα θέλαμε να μας πείτε τι ακριβώς υπόθηκε, αν πήρατε κάποιες υποσχέσεις. Ναι, πήραμε κάποιες υποσχέσεις. Το θέμα τέθηκε σε ανώτατο επίπεδο υπουργών. Αυτή την ώρα συνεδριάζει ο κύριος Βεσιρόπουλος, ο τοπικός μας βουλευτής και υπουργός, με τον υπουργό μεταναστευτικής πολιτικής κύριο Κουμουτσάκο και με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Περιμένουμε απαντήσεις, αλλά δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Δεν είστε αισιόδοξοι? Όχι. Πιστεύετε ότι ο Δήμαρχος μπορεί να κάνει κάτι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή? Τι σας είπα? Ο Δήμαρχος μας υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι του δίνει ο νόμος την ευκαιρία. Μέχρι εκεί δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να τους απομακρύνει, ούτε να τους ελέγχει. Δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε απαντήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.